Λοιπόν, Σοφία, ήσουν αφίβολη 3 εβδομάδες εκτός και όμως είχες απίστευτη συνεισφορά στην νίκη της ομάδας σου. Πες μου έτσι λίγο το πώς ένιωσες στον αγώνα σήμερα. Η αλήθεια ήταν αφίβολη η συμμετοχή μου, αλλά είχα βάλει πάρα πολύ πείσμα. Έκανα ό,τι μου έλεγε ο φυσιοθεραπευτής μου, γιατί ήθελα να είμαι δίπλα στις κοπέλες, να είμαι στην ομάδα, να τις βοηθήσω όσο μπορώ. Η αλήθεια είναι ότι είχα κάποιες ενοχλήσεις στο παιχνίδι, είχε στιγμές που με πονούσε, αλλά έτσι είναι, πρέπει να σφίξεις τα δόντια και να αντέξεις, είναι ένα παιχνίδι, οπότε δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Εννοείται, συγχαρητήρια στην ομάδα μου, κάναμε ένα πάρα πολύ σπουδαίο παιχνίδι και τώρα πάμε για το συνέχεια που είναι το πρωτάθλημα. Πάτε για το double, δεύτερο συνεχόμενο. Ναι, ναι. Λοιπόν, σήμερα η ομάδα σας εξαιρετική, ειδικά στα τελειώματα του αγώνα. Θεωρείς ότι η εμπειρία ίσως να έπαιξε τον τελικό λόγο? Σίγουρα η εμπειρία, το ότι δουλεύουμε σκληρά όλες μαζί, είμαστε συνεπείς στην προπόνηση και πάνω απ' όλα πιστέψαμε στον εαυτό μας και κάθε μία μεταξύ μας είμαστε ενωμένες και γι' αυτό ήρθε και η νίκη. Ωραία, Σοφία Θεολόγου, σε ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για την νίκη. Ακούσαμε την Σοφία Θεολόγου. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και άλλες παίχτριες από τον Κεραυνό. Δεν ξέρω αν η Ζωή Θανασίου, η οποία έχει φέρει και το μωράκι της μαζί, ένα όμορφο πλάνο. Ζωή, να σε έχω για αναδήλωση. Νομίζω είναι και ωραία εικόνα. Με το μωρό όμως, με το μωρό. Λοιπόν, η Ζωή Αθανασίου, η οποία έχει μαζί της την Αριάννα, η οποία είναι πόσο μηνών? 4 και 9 εβδομάδων. Πώς νιώθεις, Ζωή, μετά από τη μητρότητα να έρχεσαι πίσω στη δράση μετά από αποχή και αμέσως να γίνεσαι σημαντικότατο κομμάτι του Κεραυνού και σήμερα σε είδαμε να κάνεις ένα εξαιρετικό παιχνίδι? Ευχαριστώ. Εντάξει, δεν το περίμενα, δεν περιγράφεται. Δεν περίμενα ότι θα ζούσα και εγώ αυτή τη στιγμή. Βλέπω πολλούς που πάνε με το κύπελο να πάρουν το μετάλλιο. Δεν περίμενα ότι θα το ζήσω κι εγώ. Είναι πολύ όμορφο, είναι πολύ όμορφο συναισθήμα. Και το μικρόφωνο θέλουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι προσωπικά δεν έχω ξαναπάρει τέτοια συνέντευξη. Η Αριάννα, πώς ζει τη μητέρα της στην μπασκετμπολίστρια? Η Αριάννα μάθε από μικρή, είμαι στα γήπεδα με τον παπά και τη μαμά και νομίζω τη βάλαμε στο σωστό το δρόμο. Ο πατέρας διεθνής με την εθνική ανδρών. Έχουμε καμιά πρόβλεψη για το ύψος που θα πάρει η Αριάννα στο τέλος? Δεν ξέρω. Είναι ψηλή πάντως για την ηλικία της. Ωραία, λοιπόν, ό,τι καλύτερο, Ζωή. Όλα σε καλά. Όμορφο πραγματικά το πλάνο που είδαμε με τη Ζωή Αθανασίου. Θα ξεκινήσει τώρα η απονομή.